Θα έλεγε κανείς ότι κάτι τέτοια νομοσχέδια θα μπορούσε να είναι ευκαιρία. Ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσουμε, και αν ήταν δυνατόν με ευρύτερη πολιτική συνένεση, πράγμα που είναι πρακτικώς ακατόρθωτο, τι σημαίνει ένοπλες δυνάμεις για αυτή τη χώρα. Θα έπρεπε να είναι υπερασπιστές των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και θα έπρεπε να είναι πραγματικά αυτό που λέμε σάρξ εκ της σαρκός του ελληνικού λαού. Λαϊκές δυνάμεις να βγαίνουν από την καρδιά του. Είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος με στερήσεις συντηρεί και τα όπλα, κυρίως το έμψυχο δυναμικό, το εκπαιδεύει, το καταρτίζει, το θυσιάζει με το αίμα της ψυχής του, για να υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις που να μπορούν να υπερασπιστούν την εθνική κυριαρχία και τα δικαιώματα αυτού του λαού και κυρίως και πάνω απ' όλα την ελευθερία του. Για να δούμε όμως, αν αυτό το πράγμα πλησιάζει έστω εκεί που θα έπρεπε με αυτό το νομοσχέδιο. Κατά την άποψή μας, το νομοσχέδιο αποδεικνύει μία κεντρική επιλογή όλων των κομμάτων πλην ΚΚΕ εδώ μέσα, που είναι η ένταξη του συνόλου του σώματος των ενόπλων δυνάμεων στις νατοϊκές προδιαγραφές, ανάγκες, υπεράσπιση στόχων, υπεράσπιση του μεγάλου κεφαλαίου, διευκολύνσεις, ειδικές εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε ασκήσεις, έτσι ώστε να καθορίζεται, κυριολεκτικά να εταίρο καθορίζεται, ο λόγος ύπαρξης των ενόπλων δυνάμεων. Εξώδηση ελληνικού λαού. Και στο έμψυχο, και στο οικονομικό, και στο κυριαρχικό επίπεδο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να το καταλάβει κάποιος, για να το πιάσω από εκεί που το άφησαν οι προλαλήσαντες μέχρι σήμερα. Όλη η κουβέντα που έγινε για τα Σκόπια, πού καταλήγει, και η συμφωνία με τη Βόρειο Μακεδονία, πού κατέληξε. Η πρώτη πράξη που αποδεικνύει τι ως πρόθεση ήτανε, που ήθελε να το πάει, για ποιο λόγο γινότανε σπευσμένα, για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί ό,τι έχει δημιουργηθεί κάτω από αυτές, ήταν οι νατοϊκές ανάγκες και η εξυπηρέτηση του μεγάλου κεφαλαίου στα Δυτικά Βαλκάνια. Όποιος έχει αντίθετη γνώμη δεν έχει παρά να ρίξει μία ματιά στην πρώτη προαναγγελία, ώστε να μπήκαν ήδη μέσα στο ΝΑΤΟ. Με τα τέσσερα, κυριολεκτό, 15 Μαΐου αρχίζει η άσκηση, τέλη Ιουλίου λέγεται αποφασιστικό πλήγμα και θα έχει 2.000 Αμερικανούς στρατιώτες, 2.000 το σύνολο περίπου του στρατού της Βόρειας Μακεδονίας και μερικές δυνάμεις εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων από τη Λιθουανία, μεγάλη δημοκρατία, αυτή που αποκαθιστά μαζί με όλα τα υπόλοιπα το σύνολο της φασιστικής αντίληψης που μπορεί να έχει το ΝΑΤΟ ιμπεριαλιστικά, κυριολεκτικά εξαπλούμενο σε ολόκληρο τον κόσμο, η Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, η Αλβανία και η Βουλγαρία. Αυτή ήταν μια άσκηση με πολλαπλές μορφές 15 και 40 ημερών. 30, 40, 50 ημερών. Αυτό ήταν το πρώτο μέλημα. Η πρώτη ουσιαστική πράξη. Το πρώτο αποτέλεσμα. Όποιος είχε την παραμικρή ένσταση για τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι ήταν νατοϊκής έμπνευσης, εξυπηρέτησης, απέτησης και ταχύρυθμης υλοποίησης η συμφωνία με τους γείτονές μας, τώρα πια έχει την απόδειξη μπροστά του. Και ερχόμαστε σε ένα νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που έχει επιμέρους παρεμβάσεις. Τόσο προσπασματικές και τόσο επιμέρους, που επιβεβαιώνουν την αντίληψή μας ότι λειτουργεί κυριολεκτικά αναπαράγοντας το πελατειακό πρότυπο μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Το αναπαράγει κυριολεκτικά. Έτσι ώστε να ικανοποιείται μια ομάδα σήμερα, μια ομάδα αύριο. Να τακτοποιούνται τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε πάντα να βρίσκει ο επόμενος, είτε στρατιωτικά στην ιεραρχία, είτε πολιτικά σε ό,τι αφορά την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κάποιος με απλωμένο χέρι που θέλουν να τακτοποιήσουν ζητήματα ζωτικής σημασίας. Μερικά είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αλλά πώς να πετύχεις τη σωστή κατεύθυνση όταν έχεις ένα στράτευμα το οποίο απαρτίζεται από επαγγελματικά στελέχη. Να έχεις κατηγορίες δηλαδή από φύτων ανωτάτων παραγωγικών σχολών. Από φύτους σχολών μονίμων υποαξιωματικών. Εθελοντές μακράς διάρκειας. Επαγγελματίες οπλίτες ΕΠΟΠ. Μονίμους εξεφέδρων. Εφέδρους εξεφέδρων και εφέδρους εξαπονομής. Ποιο ενιαίο σώμα θα μου πείτε μπορεί να είναι οι σύγχρονες ανάγκες του στρατού. Θέλετε να συμφωνήσω. Εγώ σας λέω και να συμφωνήσω ότι είναι έτσι.
Αυτό τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται ενιαία αντίληψη για τις ένοπλες δυνάμεις. Θα συνεπαγόταν αν δεν είχαμε. Να έχουμε όλοι τους, όλοι οι προαναφερόμενοι ως κατηγορίες, διαφορετικούς φορείς ασφάλισης, αλληλοεπικαλυπτόμενες επαγγελματικές αρμοδιότητες, κενά τα οποία δεν καλύπτονται παρά την πανσπερμία. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται να βρίσκονται σε αυτή την πολύπλοκη διαδικασία με οικονομικές απολαβές ανορθολογικά, απαράδεκτα και μέσα από μια πολυπλόκαμη ιεραρχική διαδικασία οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων να εξαρτώνται για μία ακόμα φορά στο επίπεδο της ενοποίησης από τις σχέσεις που θα αναπτύξουν με την πολιτική ηγεσία και τους υπαξιωματικούς. Υπάρχουν προβλήματα ειδικά στους αποξιωματικούς, γι' αυτό στέκομαι εκεί, που επεκτείνονται σε κατηγορίες κατωτέρων και ανωτέρων. Οδηγούνται στην αποστρατεία, για παράδειγμα, στελέχη ανεξαρτήτως βαθμού μετά από πολυετή και ευδόκιμη υπηρεσία, χωρίς από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να κατοχυρώνεται το πλήρες ταξιδιωτικό τους δικαίωμα. Αντιμετωπίζει λοιπόν αποσπασματικά τα πράγματα. Είναι και μία ευκαιρία. Αυτή η αποσπασματικότητα εκφράζεται και σε αντιπαράθεση στο συνδικαλιστικό κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό για το οποίο έγινε τόση συζήτηση τον τελευταίο καιρό, έχουμε καταθέσει τροπολογία, είναι προφανές ότι χαίρει και μια ευρύτερη συνένεση και μπορεί και να περάσει. Αλλά για να δούμε εδώ, αυτό πώς δημιουργήθηκε? Δημιουργήθηκε με δικονομικό τρόπο. Αλλά πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο συνδικαλισμός στις ένοπλες δυνάμεις δεν μπορεί και οφείλει να είναι αποκομμένος από το σώμα των εργαζομένων του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί η περιβολή του στρατιωτικού ενδύματος να συνεπάγεται αποκοπή από τη φύση του λαού αυτή καθ' αυτή. Και αυτό συνεπάγεται και εξομοίωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων για τη σύμπτυξη, μιλάμε, δευτεροβαθμίου οργάνου με βάση τις περιφερειακές πρωτοβάθμιες ενώσεις που υπάρχουν στη χώρα. Μα είναι από τη φύση ορατό ότι λόγω της πανσπερμίας, του τρόπου, του χρόνου, των όπλων, των ιδιωτήτων, είναι απαραίτητη η διεκδίκηση συλλογικά δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει με τον νόμο 1264 και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Και γι' αυτό επιμένουμε κατηγορηματικά σε αυτό. Σας έχουμε φέρει και μία τροπολογία η οποία καταδεικνύει μία βαθύτερη νοοτροπία του αστικού συστήματος και του συνόλου των κομμάτων που υπηρετούν αυτή τη διαδικασία απέναντι στον τρόπο με τον οποίο αμείβονται οι εργαζόμενοι και τις μεγαλοστομίες που κατά καιρούς διατυπώνονται για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, τα οποία ξέρουμε και σε ποια μορφή βρίσκονται και πού έχουν ενταχθεί στη γενικότερη φιλοσοφία. Αποδυναμωνόμενα. Λοιπόν, όταν αναγνωρίζεται ως, και έχει αναγνωριστεί με προηγούμενο νόμο, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και δεν καταβάλλεται σε ορισμένες ειδικότητες, εμείς έχουμε καταθέσει μία τροπολογία οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά και ουσιαστικά να απολαύσουν ήδη ψηφισθέντος δικαιώματος όσο οφείλουμε όλοι μας από την 1η-1η του 17. Από τότε δηλαδή που το δικαιούνται οι υπόλοιποι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που μπορεί. Αλλά τα νομοσχέδια όταν κατεβαίνουν θα όφυλαν να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο γενικότερης αντίληψης, με την οποία προφανώς το Κομμουνιστικό Κόμμα διαφωνεί ριζικά, και να μην χρειάζονται οι τροπολογίες για την τακτοποίηση αυτών των ζητημάτων. Για να δούμε τώρα επί της ουσίας αυτό το νομοσχέδιο τι φέρνει. Αν ήθελε κάποιος να είναι απολύτως ειλικρινής, θα έλεγε ότι ήρθαν μέσα στο νομοσχέδιο. Πώς να σας το πω, προσφυλής, επίκαιρες, εξυπηρετικές ενδεχομένως κάποιων μερίδων στρατιωτικών. Διαδικασίες που βαφτίζονται εξυγχρονισμός και πρόοδος για να κρυφτεί από κάτω ένα από τα πιο αντιδραστικά πράγματα που έχουμε δει πάρα πολύ καλά κρυμμένο μέσα σε 50 άρθρα. Και κύριε Υπουργέ, εδώ θα ήθελα την προσοχή σας. Στο άρθρο 39 λέει κάποιος, αν το διαβάσει και το προσέξει καλά, με βάση τις νατοικές προδιαγραφές που έχουν μπει στο σύνολο της χώρας, με βάση τη Συμφωνία του 9, το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχουμε υπογράψει από το 2009, από το Σεπτέμβρη, που έχει επιτρέψει στη Βουλή μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του στρατηγείου του ΝΑΤΟ να γίνει κυριολεκτικά ένα ξέφραγο αμπέλι όπου να μπορούν οι νατοικές δυνάμεις να εγκατασταθούν όπου θέλουν, όπως θέλουν, να δρουν όπως θέλουν,
με το άλλο ότι είμαστε εμείς χώρα του ΝΑΤΟ, θα έλεγε κάποιος ότι στήθηκε ένα ολόκληρο νομοσχέδιο για να κρυφτεί αυτό. Το οποίο θέλει ιδιαίτερο φωτισμό για να το κατανοήσει ο ελληνικός λαός, που δεν είναι ειδικός και δεν θα μπορέσει να το πάρει μυρωδιά. Έρχεστε λοιπόν και παίρνετε ένα διάταγμα βασιλικό και ένα νόμο του 50 για, στο άρθρο 39, για την υπηρεσία υποδοχής πλοίων και πολεμικής χρησιμοποίησης λιμένων. Θα έλεγε κάποιος από το 50 μέχρι σήμερα, γιατί να μην το εξυγχρονίσουμε. Μα έλατε μου που κάνετε ακριβώς το ίδιο. Διαλύεται αυτή την υπηρεσία και την επανασυστήνεται. Για ποιο λόγο? Μόνο με διαβάσει και μελετήσει κανείς το άρθρο θα καταλάβει για ποιο λόγο. Επανασυστήνεται κάτι που ήδη υπάρχει. Ναι, αλλά στην καινούργια επανασύσταση αυτής της υπηρεσίας, τι αφαιρείται? Αφαιρείται κάθε στοιχείο που αφορά τη συγκρότηση, τη σύσταση οργάνων, την έδρα και τη λειτουργία. Είναι λέξεις σκενές περιεχομένου αυτές, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάθε άλλο παρά. Γιατί αυτό προβλεπόταν με άρθρο, ενώ τώρα αφήνει το νομοσχέδιο στο άρθρο αυτό ένα απέραντο, θολό και ασαφές τοπίο. Πώς θα καθορίζεται, λέει? Πάρα πολύ απλά. Με προεδρικά διατάγματα εν το μέλλοντι. Μάλιστα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 50. Θα πάμε λοιπόν στα προεδρικά διατάγματα. Αν θα πάμε στα προεδρικά διατάγματα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα έχουμε συνθήκες εμπλοκής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα καθορίσουν εν τέλει με βάση τις ανάγκες τους, τα σχέδιά τους, τις επεμβάσεις τους, τους πολέμους τους, τις επιτηρήσεις τους, ό,τι άλλο θέλετε, και τη χρήση των όρων και τη λειτουργία και τη διαδικασία και τον αριθμό των πλοίων που ακριβώς θα πάνε και τι ακριβώς στόχο θα έχουν. Ενώ με την προηγούμενη υπηρεσία ξέραμε και πού ήτανε, ποιος καθόριζε τη λειτουργία τους και ποια μπορούσαν να ήτανε. Μετάφραση για τον ελληνικό λαό, νατοϊκή και ευρωνατοϊκή ναύσταθμη όπου θέλουμε. Εμείς όχι, όπου θέλουν ναι, όπου θέλει το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό παίρνετε ένα ήδη υπαρκτό, μια ήδη υπαρκτική υπηρεσία, η οποία λειτουργεί από το 1950, την επανασυστήνεται, αφήνετε το κενό μέσα, ώστε να μπορεί να έρθει το ΝΑΤΟ αύριο το πρωί να γεμίσει το κενό και να καλύπτει τις ανάγκες του. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει σε ένα σημαντικό βαθμό και στο επίπεδο της προσέγγισης της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοείας του ΓΕΕΘΑ. Η πρόβλεψη κουμπώνει, και για τα αεροπλάνα δηλαδή, έρχεται και κουμπώνει απόλυτα στην ατοϊκή απόφαση που πάρθηκε τον Ιούλιο του 2013. Η απόφαση αυτή του 2013 ήθελε την νατοϊκή αυτή απόφαση να έχει την πολιτική αξιοπλοεία των στρατιωτικών αεροσκαφών και των άλλων αεροναυτικών προϊόντων, όπως και τις αντίστοιχες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για το Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Στρατιωτικό Βασικό Πλαίσιο Αξιοπλοείας, ενιαίες. Πάλι δηλαδή θα έχουμε αυτή τη διαδικασία. Και θα πουλάμε προς τα έξω τι στο λαό? Ότι επειδή βγάλανε οι Τούρκοι τον Μπαϊρακτάρ, το μη επανδρομένο, στο Αιγαίο, εμείς θα είμαστε πάρα πολύ σίγουροι, διότι θα έρθουν οι Αμερικανοί και θα μας δώσουν μη επανδρομένα σκάφη από το βορρά ως το νότο και από την Ανατολή ως τη Δύση. Με αυτό το νομοσχέδιο ερχόμαστε να διευκολύνουμε ναυστάθμους των νατοϊκών πλοίων σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Και αυτό μπορεί να αντιληφθεί κανένας ότι είναι προοδευτική κάλυψη πληγών που υπάρχουν στη σύσταση, στη φιλοσοφία και στη δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων με τα πολεμικά. Είναι σαν να οργανώνουμε τη διαδικασία των ατοϊκών επιτηρητών για αλλότρια συμφέροντα σε τούτο εδώ τον τόπο. Αυτό είναι κεντρική σημασία. Οπότε τα συνδικαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά, τα στρατολογικά ζητήματα περνάνε σε δεύτερη μοίρα, υπερπροβάλλονται διά της συζήτησης στη Βουλή στην ευαίσθητη προεκλογική και προταστική περίοδο. Δημιουργείται μια λανθασμένη αντίληψη ότι προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα και παθογένειες πολλών ετών. Μα δεν άλλαξε, κύριε της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική σας, ούτε απέναντι στο ΝΑΤΟ, ούτε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Ήταν ίδια εξυπηρετική και θα έλεγε κάποιος υπερπρόθυμα εξυπηρετική. Πολλές φορές υπερβάλλετε των προηγουμένων σας ως διάδοχοι του κράτους σήμερα και αυτών των συγκεκριμένων ενόπλων δυνάμεων. Επομένως, όταν σταθεί κάποιος σε μικρές λεπτομέρειες, δεν αντιλαμβάνεται κάποιος γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ορίεται τόσο πολύ για το γραφείο νομικής στήριξης, ώστε να είναι το μείζον, ώστε αυτό να εξευτελίζει το σύνολο των στρατιωτικών της χώρας. Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα εδώ μέσα που εξευτελίζουν, ίσως και από τη δευτερολογία μου δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα εδώ μέσα τα οποία ευτελίζουν την έννοια Έλληνα στρατιωτικός εδώ, στην πατρίδα, σπουδαγμένος, εθελοντής, εξεφεδρίας, όποια μορφή θέλετε διαλέξτε. Αλλά πάντως που φοράει και έρχεται εδώ να υπερασπιστεί τα ελληνικά δικαιώματα. Και ξαφνικά γίνεται ένα μισοτακτοποιημένο στέλεχος, το οποίο ανά πάσα στιγμή οφείλει να είναι πρόθυμο να πάει να υπερασπιστεί νατοϊκά συμφέροντα στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν, στην άλλη άκρη της γης. Και να είναι συνεταίρος και συμπολεμιστής με στρατιώτες οι οποίοι κυριολεκτικά εμφορούνται και αξιωματικοί από την φασιστικότερη και ακροδεξιότερη μορφή που έχει γνωρίσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε άνοδο το πάλε ποτέ αυγό του ναζιστικού φιδιού. Σας τα είπε ο σύντροφος, ο βουλευτής, ο παφιλιστές για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Κατεβαίνει η Λιθουανία στη Βόρεια Μακεδονία να τακτοποιήσει τη δημοκρατία, να ενοποιήσει τα Βαλκάνια. Αναζητούμε ένα ρόλο μέσα και από τις ένοπλες δυνάμεις μας, διαθέτοντας ένοπλες δυνάμεις μας, το υστέρημα του ελληνικού λαού από τον προϋπολογισμό. Και αν καθίσει κάποιος να ακούσει επιμέρους, να ακούσει, όχι απλώς να εξυπηρετήσει, να ακούσει τις ανάγκες των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, τις ελλείψεις που υπάρχουν σε υλικό, τις ελλείψεις που υπάρχουν στην επάντρωση μονάδων, και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να διαρθρωθούν άνθρωποι που τα ξέρουν, τα ζουν και τα υπηρετούν. Βεβαίως πρέπει να συνυπηρετούν και να έχουν την ίδια αντιμετώπιση στον τόπο κατοικίας τους, αυτοί που έχουν ανάπηρα παιδιά και έχουν και δικαστική εντολή και επιμέλεια για αυτά τα παιδιά. Θα φέρει κανένας αντίρρηση ποτέ σε όλα τούτα. Αλλά στα βαθιά, στα υποκρυπτόμενα, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση των υπολείπων. Και κατά αυτήν την έννοια, είμαστε υποχρεωμένοι, έχοντας αναλυτικά πει πού και πώς θα πρέπει να συνενέσουμε για να τακτοποιηθούν μικρές γρατσουνιές, όχι βαθιές πληγές, γιατί είναι πολιτικές και ιδεολογικές και εξυπηρετικές αλλοτρίων συμφερόντων. Έχουμε πει στις επιτροπές που επί της αρχής είμαστε υποχρεωμένοι με αυτό τον προσανατολισμό να καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.